Κύριε Περιφερειάρχα, βρίσκεστε εδώ στο νησί μας για τα εγγένεια του Γαζί Χασάν. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς σας, καταρχήν σας φάνηκε όλο αυτό το λειτουργικό. Είστε εδώ όλοι οι εκπρόσωποι και της κυβέρνησης και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια πολύ σημαντική στιγμή και για το νησί μας φυσικά. Και για μας πολύ σημαντική, γιατί συνηθίζω να λέω ότι διευρύνοντας τα όρια μας και ξεπερνώντας το στενό κύκλο των αρμοδιοτήτων, εκπληρώνουμε κάτι το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ μεγάλο στόχος από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την διοίκηση αυτής της υπέροχης γειτονιάς της Ελλάδας, να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης σε επίπεδο πολιτικής αντίληψης, να αλλάξουμε νοοτροπίες και πρακτικές και το να παραδίδουμε έργα τα οποία δεν είναι στην αρμοδιότητά μας και δεν είχαμε καμιά υποχρέωση να τα κάνουμε, για μας είναι κάτι το οποίο είναι στο DNA της πολιτικής της οποίης, που υπηρετούμε τώρα. Είναι πάρα από 300 αυτά τα έργα σε όλα τα νησιά. Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί περπατάω στην ΚΟ και βλέπω τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, το τέμενος το οποίο σήμερα παραδόθηκε, εγκαινιάστηκε, ουσιαστικά έχει τελειώσει από πέρα από το 23, και την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νικόλαο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο κόστος αυτή η πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο κόστος γιατί για κάθε πράγμα που κάνεις υπάρχει κάτι που δεν κάνεις. Γιατί η σχολή που λέει ότι ξέρετε όλα τώρα, όσο και αν κάνουν, ό,τι και αν είναι κτλ. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ζει μόνο στη φαντασία, την αρρωστημένη φαντασία κάποιων, που δυστυχώς έγινε πολιτικό μοντέλο, έγινε πολιτική σχολή και βγήκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπροσώπων στο πολιτικό προσωπικό αυτής της σχολής και απλά οδήγησαν τη χώρα στην απολύτη καταστροφή και στην πτώχευση. Εμείς είμαστε ρεαλιστές, έχουμε προϋπολογισμό συγκεκριμένο, έχουμε ανθρώπινους πόρους συγκεκριμένους, δεν είμαστε οι κλάψες, αν δεν φτάνουν οι άνθρωποι, δεν φτάνουν τα λεφτά κτλ. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο μεγαλύτερο πλέγμα τεχνικών έργων που είχαν ποτέ τα νησιά στην ιστορία τους. Σε απορροφήσεις είμαστε πρώτη στην Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Προχωράμε βάζοντας πλάτη στην κοινωνία, διευρύνοντας τα όρια και χαίρομαι γιατί σήμερα άλλη μία δέσμευσή μας υλοποιήθηκε, άλλη μία υπόσχεσή μας τηρήθηκε, ο λόγος μας ισχύει, η κοινωνία το ξέρει αυτό και το αποτύπωσε κιόλας πρόσφατα και χαίρομαι γιατί έχουμε διευρύνει και τον κύκλο των ανθρώπων που συνεργάζεται. Σήμερα είμαστε εδώ, είναι η τρίτη, τέταρτη μέρα της ΕΤΕΑΣ επάρχου ΚΟ, για να τις πούμε και εκείνης καλορίζει και καλή δύναμη. Και ποια ζητήματα έχετε συζητήσει έτσι εκ νέου, κάποια έργα ίσως που δρομολογούνται για την ΕΚΟ. Και πολύ σημαντικά. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε εδώ μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω από όλα τα νησιά της Ελλάδας τώρα, γιατί ηγείται του Υπουργείου Ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής, του βουλευτή Γιάννη Παπά. Και διευρύνοντας όλη αυτή την αντίληψη του σχεδίου της ομάδας που το υλοποιεί και του πώς φτάνεις πια από το να κλαψουρίζεις και να καταγγέλεις και όλο αυτό έχει κουράσει πάρα πολύ την κοινωνία, αφάνταστα πολύ. Και είναι ένας από τους βασικούς στόχους και πυρήνες της δικής μας πολιτικής. Ότι σχεδίο αισιοδοξία, ρεαλισμός, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Είπα σήμερα και στα εγγένεια του Τεμένους, εμείς δεν είμαστε μάγκες, ούτε είμαστε καπάτσι. Άμα θέλουν μάγκες και καπάτσους, μπορούν να ανοίξουν την ντουλάπα με τα φαντάσματα, έχει πάρα πολύ. Για ποιους αναφερθήκατε λέγοντας καπάτσι? Σε όλους αυτούς που λένε αργήσατε και ναι, το φτιάξατε, αλλά περάσαν τόσα χρόνια κτλ. Λοιπόν, πάμε ξανά. Ένα έργο που δεν είναι αρμοδιότητά σου. Πρέπει να προηγηθεί μια διοικητική διαδικασία που είναι τεράστια. Πρέπει να μεταβιβαστούν αρμοδιότητες, πρέπει να γίνουν έλεγχοι από τρία επίπεδα της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο ελεκτικών μηχανισμών κτλ. Από την άλλη, έχουμε και εμείς μια. Έχουμε δικό μας πύχη. Ο δικός μας πύχης τι λέει? Χρηστή διοίκηση, κάθε ευρώ απολογισμός, για κάθε ευρώ απόλυτη δοσολογία και διαφάνεια και να πιάνει τόπο. Γι' αυτό πια δεν χάνονται λεφτά, γι' αυτό τα νησιά δεν χάνουν ευκαιρίες και γι' αυτό με προϋπολογισμό που κάποτε θα έφτανε για 2,5 έργα, τώρα εκτελούνται 400 έργα. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Καθαρές κουβέντες είναι αυτές. Και είναι
η πολιτική και η δουλειά πολλών ανθρώπων, των οποίων έχω την τιμή να ηγούμαι, και οφείλω και να την υπερασπιστώ. Απέναντι σε ένα, εγώ τη λέω τη συμμορία της γκρίνιας και της κλάψας, λοιπόν, που θέλετε να ισοπεδώσει όλα. Όλα γίνονται, όλα είναι αυτονόητα, έλα μωρέ σιγά γι' αυτό, έλα μωρέ σιγά για εκείνο. Λοιπόν, όποιος θέλει τσαπατσουλιά και μαγιά, αλλού. Εμείς είμαστε σοβαροί. Τηρούμε την νομοθεσία πάντα. Τηρούμε τις διαδικασίες όλες. Λογοδοτούμε. Παραδίδουμε έργα σωστά. Και τα παραδίδουμε στο κόστος που πρέπει. Πολύ καθαρές κουβέντες. Μας πείτε και την κότη δρομολογείτε, κύριε Περιφερειάρχε. Χαίρομαι αυτή τη στιγμή, γιατί για το 2024 η ΚΟΣ έχει δύο στόχους. Μεγάλους και πολλούς άλλους επιμέρους. Αλλά οι δύο πρώτοι αυτή τη στιγμή ορατοί στόχοι είναι δύο. Είναι το λιμάνι της Κεφάλου και η ανάπλαση του νησιού της ΚΟ. Με το λιμάνι της Κεφάλου, μετά την συνεννόηση που έγινε με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Αβρίθι, ο οποίος μας παρέδωσε όλο το υλικό και όλη τη δουλειά που έχει γίνει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για τη δουλειά που έκανε και για την εμπιστοσύνη μας. Είμαστε εδώ, Περιφέρεια Νοτιοίγειο, μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, για να δρομολογήσουμε όλη τη διοικητική διαδικασία υλοποίησης του έργου. Καταρχήν, ένταξης του σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Έχουμε δύο αυτή τη στιγμή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, και στο τέλος αυτού του μήνα έχουμε μια ευρεία σύσκεψη με τα στελέχη, τους συνεργάτες του κ. Υπουργού, όπου θα κλείσουμε ποιο από τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι το λιμανισκό, γιατί έχουμε και πολλά άλλα έργα και λιμενικά έργα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε την ηρεμία ότι αυτό το οποίο, για το οποίο δεσμευτήκαμε, θα γίνει, και μέσα στο 2024 το συντομότερο δυνατόν το έργο θα δημοπρατηθεί. Μέσα στο 2024 είναι ο στόχος αυτός. Έχει χρονοδιάγραμμα από περάτωση. Ας δημοπρατηθεί πρώτα. Λοιπόν, ας δημοπρατηθεί πρώτα το έργο με το καλό. Βήμα-βήμα πηγαίνουμε εμείς. Το δεύτερο είναι η ανάπλαση. Στην ανάπλαση να θυμίσουμε τι έχει γίνει, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε. Στην ανάπλαση ονομαστικά δώσαμε στην ΚΟ ένα ποσό από 8 έως 15 εκατομμύρια είναι η πρόσκληση. Ανάλογα με το ύψος του έργου που θα ετοιμάσει ο Δήμος ΚΟ, στον οποίο έχει πέσει και το βάρος να προετοιμάσει το έργο. Ξαναλέω, ονομαστικά. Τι θα πει ονομαστικά, κύριε Απολίτου, το εξηγήσουμε. Θα πει ότι κάποιος επέλεξε πού θα γίνει το έργο, πού θα γίνει η ανάπλαση, ενώ σε ποιο νησί. Όταν λοιπόν ηγείσαι 50 νησιών και ρίχνεις τα 40 ή τα 45 και τους λες ότι εκεί είναι μεγαλύτερη η ανάγκη και εκεί θα γίνει το έργο, το λιγότερο το οποίο αποζητάς από το νησί στο οποίο λες ότι εκεί οδηγείται η χρηματοδότηση αυτή, είναι αναγνώριση αυτού. Για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα και θεωρηθεί πιο βαριά και αρχίσουμε πάλι τα ψυχολογικά. Λοιπόν, 8 έως 15 εκατομμύρια είναι στα χέρια του Δήμου ΚΟ αυτό. Η απόφαση είναι δική του, η μελέτη είναι δική του και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να υπογράψω και αυτό το έργο, να ξεκινήσει ο Δήμος της ΚΟ να κάνει αυτό το σπουδαίο έργο για την πόλη της ΚΟ. Υπουργέ μου, να μας πείτε αναφορικά με το λιμάνι της Κεφάλου, το οποίο ανέφερε ο Περιφερειάρχης, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία αλλά και για την Κέφαλο, η οποία νιώθει ότι είναι απομονωμένη και ξεχασμένη. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν μια καλή χρονιά σε όλους και όλες, δημιουργική, και νομίζω πως σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η στάση και η διάθεση της κυβέρνησης, του Υπουργείου μου και της Περιφέρειας. Εδώ στο γραφείο ήρθαμε αμέσως μετά τα εγκαίνια του Τεμένους για να σκεφτούμε και να βάλουμε μπροστά όλα τα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την ΚΟ, αλλά όλη το Δεκάνησο και όλα τα νησιά μας. Θέλω να πω πως όντως έχουμε κανονίσει με τον αγαπητό Περιφερειάρχη στις τέλος του μήνα μια σύσκεψη μεγάλη στην περιφέρεια, στα γραφεία της Περιφέρειας του Αιγαίου, όπου θα κατέβω με όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας για να βάλουμε όλα τα έργα σε μια σειρά. Όλα τα έργα συντονισμένα μαζί με την Περιφέρεια και στη συνέχεια με τους Δήμους, αλλά πρώτα με την Περιφέρεια, τα οποία θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι.
που έχουν σχέση να κάνουν με όλα τα νησιά της περιφέρειας του Αιγαίου και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι λιμενικά, ένα εκ των οποίων είναι και το λιμάνι της Κεφάλου. Το λιμάνι της Κεφάλου, το οποίο, όπως είπε πραγματικά ο κ. Περιφερειάρχης, μας το έφερε ο κ. Σαβρίδης, έχει επισκεφτεί το γραφείο μου τουλάχιστον πέντε φορές ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Το έχουμε δει και τέλος του μήνα θα αποφασίσουμε πλέον με όλα τα επιτελεία ποιος θα είναι ο πιο σύντομος και ο πιο γρήγορος δρόμος και διαδικασία να το κάνουμε το έργο έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα. Αυτό είναι και ο λόγος που είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, που θα δούμε τις εναλλακτικούς τρόπους πώς θα πληρωθεί. Από εκεί και πέρα. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία κοιτάμε και βλέπουμε καθημερινά. Μας ενδιαφέρει απόλυτα να συντονίσουμε και να μην χαθεί έστω ένα ευρώ από τα λεφτά τα οποία έχουμε διαθέσιμα, από τους πόρους που έχουμε διαθέσιμους για τα νησιά μας. Και βάζω πρώτη προτεραιότητα την περιφέρεια του Αιγαίου, γιατί είναι ένα συντονισμένο σύστημα. Υπάρχει μια δομή η οποία για μένα είναι κόσμα, επειδή έχω ήδη επισκεφθεί και τις άλλες περιφέρειες και βλέπω το πώς λειτουργούν, γιατί θέλω από αυτήν όλη τη διαδικασία να λειτουργήσω και να προχωρήσω και στις άλλες περιφέρειες. Το λέω αυτό για να δώσω τη σοβαρότητα και τη δυναμική που υπάρχει και την αποτελεσματικότητα στο δικό μας σύστημα. Δεν είναι το ότι ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος, ο Χατζημάρκος είναι το ότι βρίσκεται σε αυτήν την καρέκλα 9 χρόνια, είναι το ότι έχει φτιαχτεί ένα σύστημα τέτοιο που έχει αποτέλεσμα. Εδώ πλέον, επειδή τον άκουγα τόση ώρα που τοποθετήθηκε, μιλάμε για έργα. Δεν μιλάμε για μελέτη σε συρτάρια και ούτε για φαντάσματα στις ντουλάπες, για σκελετούς ντουλάπες. Μιλάμε πραγματικά για έργα σε όλα τα νησιά. Γι' αυτό είχαμε και τα αποτελέσματα στην περιφέρεια του Αιγαίου, αυτά τα αποτελέσματα στις εκλογές. Γιατί υπήρχε μια συνέχεια και μια δυναμική. Και αυτό βγαίνει από τη συνεργασία, από τη σχέση, από το πώς λειτουργείς και ότι βάζεις πάνω απ' όλα την ομάδα και πάνω απ' όλα βάζεις το καλό των νησιωτών. Αυτό για το οποίο παλεύουμε, για την κοινωνική συνοχή και το να καταφέρουμε να πετύχουμε να μην υπάρχει καμία ανισότητα των πολιτών που μένουν στα νησιά μας με τους πολίτες που μένουν στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα, σήμερα θα είμαι από κοντά να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, τη δύναμή μας, την αγκαλιά μας και τη νέα έπαρχο της Κόνης Ήρου, της αγαπητής κυρίας Βίνου Κωνσταντίνα, η οποία είναι ένας μαχητικός, δυναμικός άνθρωπος, αποτελεσματικός. Το ζούσαμε τόσα χρόνια από το χώρο του τουρισμού. Πιστεύω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα για το νησί, για τα νησιά, τα δύο νησιά, την Κό και την Ήσυρο, και θα συμμετέχει με δυναμισμό σε αυτήν την ομάδα και μας φέρει και εκείνη από την πλευρά της σκέψεις, προτάσεις και πιστεύω θα συμμετέχει και στις λύσεις που τις έχουμε ανάγκη. Η επιτυχία μεγάλη είναι ότι συντονίζουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό έχει την αξία του και έχει ένα βάθος ιδιαίτερο, το οποίο μάλλον κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στην εκδήλωση και να πω ότι ήταν μια μέρα σήμερα για όλους μας χαράς. Μια μέρα χαράς γιατί ένα τέμνος το οποίο ήταν κλειστό τα τελευταία 7 χρόνια κατάφερε να λειτουργήσει μετά από τεράστιες προσπάθειες, τόσο και της Προέδρου του Βακούφ, της Ελβάν, της αγαπητής Προέδρου, η οποία έτρεχε απίστευτα και μας συντόνιζε όλους μας για να βοηθήσουμε να πετύχει αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί. Όπως επίσης βέβαια, με αγκαλιά που το δέχτηκε ο Περιφερειάρχης, γιατί είπε πριν ότι δεν είναι εύκολο οι διαδικασίες, ξέρετε και εγώ, τώρα που έχω αναλάβει το Υπουργείο, οι διαδικασίες δεν είναι απλές και εύκολες. Να ξεκινήσει κάτι μέχρι να ολοκληρωθεί, μπορεί να περάσουν από 1 έως 3-4 χρόνια. Εδώ λοιπόν τα πράγματα τα τρέξαμε γρήγορα, γιατί όπως ανάφερα και στην εκδήλωση, το 19 όταν αναλάβαμε την νέα κυβέρνηση, δεν βρήκαμε τίποτα σε σιρτάρι ούτε καν μια μελέτη, ένα σχεδιασμό για τη ζημία του σεισμού του 17. Απολύτως τίποτα. Καταφέραμε λοιπόν να αναλάβει ο Περιφερειάρχης τα 3 μεγάλα μνημεία, θρησκευτικά μνημεία, τα οποία ήδη τα έβρεκε τα 3 σε πέρας και λειτουργούν. Και από την άλλη πλευρά, σε εργασία και συντονισμό με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τον Γιώργο του Διδασκάλου και με τον Υπουργό, η οποία επισκέφθηκε τον νησί 2 φορές, ο Γενικός πολύ περισσότερες, βάλαμε σε μια σειρά πάρα πολλά έργα. Πάρα πολλά έργα. Μιλάμε για σχεδόν 10 εκατομμύρια τα οποία ολοκληρώνονται. Γίνονται, προχωράνε στο νησί της ΚΟ και ένα από αυτά έχει να κάνει και με το βαπτιστή του Αγίου Ιωάννη, το οποίο ο Σεβασμιότητας μας πήγε εκεί να κάνουμε μια μελέτη των 20.000 και φτάσαμε για ένα έργο αποκατάστασης πάνω από 2 εκατομμύρια. Το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά όλα τα έργα λοιπόν, που κάνει το Υπουργείο, είχαμε δυστυχώς, έλεγα και θέλει μια προσοχή, γιατί δεν μπορεί να το κράτος είναι δίπλα σου και παιδί τόσα πολλά λεφτά σε αυτό το νησί, να υπάρχει μια τοποθέτηση άρνησης ή όχι τόσο θετική, θα έλεγα, μέσα στην εκδήλωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, με τη λογική του ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε ένα έργο το οποίο δεν ευθύνεται ούτε το κράτος, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανένας μας. Απλά
Ο εργολάβος ο οποίος το πήρε, όπως ξέρουμε όλοι, δυστυχώς δεν μπόρεσε να το προχωρήσει, γι' αυτό το λόγο έπρεπε να αλλάξουν διαδικασίες. Άρα λοιπόν θέλει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι και να σεβόμαστε τη δουλειά όλων και ιδιαίτερα του κράτους που έχει πέσει στη Δωδεκάνησο, στην περιφέρεια του Αιγαίου, στη Δωδεκάνησο, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το νησί Τσικό με τα έργα που γίνονται, που υλοποιούνται, που ολοκληρώνονται. Να θυμίσω όχι μόνο τα έργα που έχει αναλάβει η περιφέρεια, να πω τα έργα που ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, να πω το δικαστικό μέγαρο το οποίο πλέον ολοκληρώθηκε και ξεκινάει ο εργολάβος, έκλεισε, μπαίνουν υπογραφές και θα ξεκινήσει. Να πω το νέο νοσοκομείο που ο περιφερειάρχης ήρθε να στηρίξει τον αγώνα και την προσπάθεια που κάναμε. Που βρίσκεται βάζοντας σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό από τα 35-40 εκατομμύρια. Δήλωσε ο ίδιος στην παρουσία του Πρωθυπουργού όταν είπε ότι προχωράμε, ότι εγώ θα αναλάβω 15-20 εκατομμύρια το έργο να γίνει το νέο νοσοκομείο του Τσικού, γιατί είναι η λύση πλέον στο θέμα υγείας του νησιού. Και βρίσκεται όντως η διαδικασία του ότι έχει επιλεχθεί ο χώρος, ελέγχεται, λύνουν τα τεχνικά, τελικά, τελευταία νομικές διαδικασίες για να προχωρήσει πλέον. Υπάρχει το μοντέλο, υπάρχει το μπάτζετ, είναι η απόφαση ότι θα προχωρήσει με τη χρηματοδότηση μέσα από τα προγράμματα, έτσι ώστε ευελπιστούμε προς τα τέλη του 24 να ξεκινήσουν πλέον και οι εργασίες στον χώρο το γνωστό που ξέρετε. Άρα λοιπόν βλέπετε όταν σε αυτό το νησί έχει πέσει τόσο μεγάλο βάρος από την πολιτεία, από την περιφέρεια, θέλω να υπάρχει απλά ένας μικρός σεβασμός από όλους και όλες. Αυτό για μένα έχει την αξία του και τη σημασία του, επειδή είναι η αρχή νέους χρόνου, είναι η αρχή νέων δημοτικών και περιφερειακών λειτουργιών και αρχών. Θα ήθελα να είμαστε έτσι όλοι, να συνεχίσουμε όλοι τη λειτουργία έτσι σωστή για το καλό του πολίτη και του νησιώτη, γιατί δεν ευθύνεται σε τίποτα εκείνος για τον οποίο όλοι εμείς εδώ παλεύουμε για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό και θετικό αποτέλεσμα. Αγαπητή κυρία Σβήνου, κυρία Έπαρχε, εγώ από την πλευρά μου να ξέρετε ότι το Υπουργείο μας, η περιφέρεια το γνωρίζει, αλλά και εσείς προσωπικά θα το γνωρίζετε, θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, σε πάρα πολλά θέματα, σε ζητήματα τα οποία θα μας ενημερώνετε. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα το θεωρείτε και ένα δικό σας γραφείο, όταν έχεις στην Αθήνα, για τις διαδικασίες, για τις ενέργειες, για τις σκέψεις, για ό,τι χρειάζεται από εμάς. Και από εμάς, από την πλευρά μας, αλλά και από εμάς έμεσα, ότι μπορούμε εμείς δίπλα σε εσάς να τρέξουμε ζητήματα που αφοράνε τους κατοίκους του νησιού, σας της ΚΟ και της Νησίρου. Επίσης να πω ότι το έχετε δει και έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό ότι από την πλευρά του Υπουργείου μας το λιμενικό είναι εδώ στο νησί. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τις ροές, γιατί φέραμε και ειδικές δυνάμεις κάτω να περιορίσουμε αυτό το οποίο γινότανε. Θέλω να ευχαριστήσω και εδώ τις τοπικές αρχές για τη στήριξή τους. Είναι κοντά μας και έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό. Ότι έχω ζητήσει και εγώ από τον Περιφερειάρχη, σαν Υπουργείο από την Περιφέρεια, μας το έχει στηρίξει σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου που είναι στην πρώτη γραμμή μάχης. Και αυτό το οποίο κάνουμε πάνω απ' όλα είναι, πάνω απ' όλα για μας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανθρώπινη ζωή, η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Και από εκεί πέρα είναι και η φύλαξη των συνόρων, η οποία γίνεται πολύ πετυχημένα και οργανωμένα. Και σε λίγο θα επισκεφτούμε και το μεγάλο μας σκάφος εδώ, να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους από κοντά, να τους ευχηθούμε και καλή χρονιά. Κυρία Έπαρχε, νομίζω άκρως επικοδομητική συνάντηση τόσο με τον Περιφερειάρχη όσο και με τον Υπουργό σήμερα στο γραφείο σας. Οπωσδήποτε, και θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο, τον Υπουργό μας, γιατί όπως είπε έχει ένα γραφείο ανοιχτό για όλες τις ανάγκες του νησιού, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το πει, γιατί το έχει αποδείξει εμπράκτως ακόμα και πριν βρεθεί στη θέση αυτή του Υπουργείου. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί και συνεργάζεται και επενδύει στο νησί της ΚΟ και ευρύτερα σε όλα τα νησιά και στη χώρα μας από τη θέση που του έχει δοθεί. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες γι' αυτό, όπως επίσης και για τον Περιφερειάρχη μας, τον οποίο δράτω με τις ευκαιρίες να τον ευχαριστήσω και προσωπικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τόσο για να με τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιό του, αυτό το ψηφοδέλτιο της νίκης, όσο και να μου εμπιστευτεί τη θέση του επαρχείου του νησιού της ΚΟ. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που επί σειρά ετών έχει αποδείξει ότι βάζει μπροστά τη δουλειά, είναι ο Περιφερειάρχης των έργων, είναι ο Περιφερειάρχης των στόχων και μάλιστα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί ερχόμαστε από τα εγκαίνια ενός έργου
όπου αποδεικνύει πως μέσα από τις πληγές έρχεται και η αναγέννηση. Και η αναγέννηση έρχεται όχι τυχαία, έρχεται γιατί κάποιοι άνθρωποι το έθεσαν σαν στόχο, κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν, επένδυσαν, δούλεψαν. Έτσι λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε μετά από τα εγκαίνια σε μια συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό, με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη των τρέχοντων έργων που είναι πάρα πολλά και βέβαια να δούμε και τους νέους στόχους που μπορούμε να θέσουμε για το νησί μας. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρετε ότι έχετε μια πολύ δυνατή ομάδα προκειμένου να συνεχίσει να παράγει τόσο για την ΙΝΚΟ όσο και για τα υπόλοιπα νησιά του Νότιου Αιγαίου.